Eurohoops Dome. 12η αγωνιστική. Οι Daltons αντιμετωπίζουν την Κοάλα σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Δύο ομάδες που είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Η Κοάλα που στα τελευταία παιχνίδια έχει ανεβάσει αισθητά την απόδοσή της. Την περασμένη εβδομάδα λίγο έλειψε να κάνει το μεγάλο μπαμ με αντίπαλο του ΣΑΣΜ. Προηγούταν για παραπάνω από 3 δεκάλεπτα, στο τέλος όμως δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Σήμερα όμως το παιχνίδι με τους Daltons είναι μια άλλη ιστορία. Κοάλα βέβαια σήμερα έχει έρθει χωρίς αλλαγές. Μόλις μια πεντάδα και αυτό μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει στην πορεία την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μαυρονάς με Χαΐτογλου στον ευθυδιασμό και το πρώτο καλάθι ανήκει στην Κοάλα. Από την άλλη, η Daltons είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα που μπορεί να συνδυάσει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι της. Σούτα από την περιφέρεια, παιχνίδι μέσα στη ρακέτα. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν και αρκετοί ρόλοι στην ομάδα. Οι παίχτες έχουν παίξει πολλά παιχνίδια μαζί και πλέον έχουν βρει την απαιτούμενη χημεία. Το 2-0 παραμένει. Ο Σπίνουλας που είναι ένας παίκτης κλειδί για τους Daltons, όπως και ο Κανελόπουλος. Συνεργασία τώρα στο ζωγραφιστό, ένα άστοχο σούτ, επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Κότσου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρει να μαχαιτήσει η ομάδα της Κοάλα ψηλού στον Daltons, οι οποίοι θα βρουν και έναν ευθυδιασμό με το Σπίνουλα και θα κάνουν το 4-2 με ένα γρήγορο transition από την άμυνα στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή πάντως, έτσι όπως είναι παρατεταμένες οι πεντάδες στο παρκέ, οι Daltons μοιάζουν να έχουν το πλεονέκτημα σωματικά, μπορούν να βρουν mismatch. Αλλά είναι μια ομάδα επίσης που αρέσκεται στο να βγαίνει γρήγορα σε συνδυασμούς από την άμυνα στην επίθεση. Να δούμε αν θα το καταφέρει σήμερα. Αφλιόπτας Κανελόπουλος. Η προσποίηση, από εκεί είναι δύσκολο να πετύχει το καλάθι. Μάχες για το rebound τελικά. Είναι για τον Ιωαννίδη και την Κοάλα. Μαυρονάς πάει γρήγορα μπροστά. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ. Αυτό που είπαμε, η Κοάλα θέλει να τρέχει στο γήπεδο την κάθε ευκαιρία. Μέσα η πρώτη βολή από τον Μαυρονά με το νούμερο 7. Μέσα και η δεύτερη, 4 όλα. Αχλιόπτας είναι ελεύθερος, για 2, θα αστοχίσει. Μαυρονάς, ο Αχλιόπτας πιέζει για να εμποδίσει τον ευθυδιασμό. Πίσω να υπήρχε κεφάλαιο εκεί, δεν δόθηκε. Μαυρονάς μπαίνει προς τα μέσα, θα εκτελέσει για 2, θα αστοχίσει. Κανελόπουλος καθαρίζει το αμυντικό rebound. Και τώρα ο Σπίνουλας πάει σε μια ατομική ενέργεια, θα πάρει το φάουλ. 2 βολές για τον forward. Small forward τον Daltons. Μία στις 2 Ροδογιάννης όμως είναι εκεί για το θετικό rebound. Καμελόπουλος, Σπίνουλας, θα βρει τον Κότσου, ξανά Σπίνουλας, σουδιά 3 και είναι μέσα. Το πρώτο τρίποντο της βραδιάς είναι για τους Daltons.
με τον Σπίδουλα, ο οποίος αφού πέτυχε μία από τις δύο βολές, στη συνέχεια πέτυχε και ένα τρίποντο, οπότε πέτυχε 4 πόντους σε αυτή τη φάση. Μαυρονάς με ένα σουτάκι μέσα απόσταση θα μειώσει 6-8. Κανελόπουλος θα αστοχίσει, το rebound είναι για την Κοάλα. Χαϊτογλου. Του φεύγει λίγο έλεγχος της μπάλας. Έχουμε μια δυνατή πτώση. Η φάση εξελίσσεται με τον Ιωαννίδη να πετυχαίνει το καλάθι. Έπεσε λίγο άγαρμα στο παρκέ. Ευτυχώς δεν έχει κάτι τον σχετικό. 8 όλα λοιπόν. Αχλιόπτας παίρνει τον εσωτερικό διάδρομο, θα αστοχίσει όμως. Καραμίτσος διατηρεί την κατοχή, έχουν πέσει δύο παίκτες στον Daltons. Ο Πρωτογιάννης καταφέρει να βγάλει την άμυνα παρότι ήταν με τρεις μπροστά του. Κανελόπουλος στην άλλη πλευρά θα τιμωρήσει το λάθος του Κοάλα. Θα κάνει το 18. Στις τελευταίες φάσεις να έχουμε ένα άμαχο μπάσκετ, πάνω κάτω μπάλα. Καραμίτσος για τρεις. Θα αστοχίσει. Φυσικά η Κοάλα, μιας και δεν έχει αλλαγές, θα πρέπει να προσέξει πολύ και στο κομμάτι των φάουλ. Καραμίτσος τώρα θα κλέψει, προσπαθεί να τρέξει, βγαίνει και ο Ιωαννίδης. Καραμίτσος τώρα θα δώσει τον Ιωαννίδη, αυτός θα αστοχίσει κατά το καλάθι. Ήδηξε σε λάθος χρόνο. Χαϊτογλου με το δεξί. 10 όλα. Ισορροπημένο το παιχνίδι ως τώρα. Πρωτογιάννης από τα 7 μέτρα θα δοκιμάσει για 3. Μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό rebound από τον Αχλιόπτα όμως. Ως τώρα στηρίζει στα επιθετικά rebound. Ομάδα Daltons, τους έχουν δώσει δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση. Πρωτογιάννης, Καμελόπουλος, 3 δεύτερα, σουτ για 3, Κότσου, θα κοπεί. Μαυρονάς τώρα σε ευθυνδιασμό, Μαυρονάς. Καλή άμυνα από τον Κανελόπουλο που θα του κλέψει. Πάσα στον Κότσου, ολομόναχος με το καλάθι, θα πετύχει δύο εύκολους πόντους. Προϊόν της καλής αμυντικής προσπάθειας του Κανελόπουλου. Ιωαννίδης τώρα στην άλλη μεριά. Καλάθι και φάουλ. Ιωαννίδης που είναι εξαιρετικός στα τελειώματα στο ζωγραφιστό. Και το παιχνίδι έχει στοιχεία ντέρμπι από το ξεκίνημα. 12 όλα. Μετά από 6,5 αγωνιστικά λεπτά. Πρωτογιάννης θα γλιστρήσει. Προσπαθεί να βρει μια πάσα. Θα τα καταφέρει. Σπίνουλας. Κανελόπουλος. Θα γίνει το λάθος. Αλλά συνέχεια έχουμε λάθος το λάθος από τον Καραμίτσο. Και έτσι κατοχή παραμένει για τους Daltons. Το Γιάννης με το Χαϊτογλου θα βρει ωραία πάσα, σουτιά 2 άστοχο από τον Γκουλή και τώρα ο Χαϊτογλου παίρνει τα βήματα, θα πετύχει το καλάθι. Η Κοάλα χτυπάει στις γρήγορες επιθέσεις και έχει το προβάδισμα με 14-12. Πρωτογιάννης είναι ελεύθερος, θα δοκιμάσει για 3. Θα πετύχει το τρίποντο ο Ρωτογιάννης. Ποιος είναι λάτρης των μακρινών σουτ, όπως έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις, δεν αντιστάσει και από τα 7 και από τα 7,5 μέτρα να εκτελέσει. Ωραία κίνηση του Μαυρονά τώρα. Η Κοάλα έχει επιθετική συνέπεια. Βρίσκει διαδρόμους και προηγείται. Κανελόπουλος για 3.
Είναι άστοχο ο Ιωαννίδης στο rebound, αλλά δεν συγκράτησε την μπάλα. Πρωτογιάννης προσποιείται για το σουτ, πάει μέχρι μέσα. Ιωαννίδης καλή άμυνα, Μαυρονάς. Νέος εφηδιασμός τώρα, Μαυρονάς ο Λομόναχος με το καλάθι. Θα πετύχει το lay-up 18-15. Είναι πολύ πιο γρήγορη η Κοάλα. Μέγεθος εναντίον ταχύτητας είναι ως τώρα δύο παράγοντες που αντιπαρατάσσονται στο παρκέ. Νέο κλέψιμο. Αλλά δεν ολοκληρώθηκε από το Κωνσταντακάκη. Μακρινό σουτ. Άστοχο στη λήξη του χρόνου της επίθεσης από τον Κανελόπουλο και τώρα ο Χαΐτογλου. 82 ακόμα. Χαΐτογλου παίρνει τα βήματα. Πάσα εξαιρετική στον Ιωαννίδη. Αυτός δεν μπορεί. Με τη δεύτερη όμως θα μπορέσει. 20-15. Με ένα μικρό σερί της Κοάλα, η οποία βγάζει εξαιρετική ενέργεια. Στο transition από άμυνα σε επίθεση. Με να δούμε για πόση ώρα θα μπορεί να βγάζει αυτή την ενέργεια, καθώς δεν έχει αλλαγές. Σπίνουλας, νέο τρίποντο. Τρίτο εύστοχο τρίποντο για τους Daltons και 20-18. Μεγάλο παιχνίδι. Ο Σαντακάκης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την πάσα του Μαυρονά. Η ευστοχή από την περιφέρεια είναι αυτή που κρατάει τους Daltons τόσο κοντά στο σκορ. Κανελόπουλος, ο σύντοχος της οροπίας είναι άστοχο. Καραμίσος προλαβαίνει την μπάλα και βγάζει τον Κωνσταντακάκη. Αυτό θα κατεβάσει, περνάει το κέντρο. Καραμίτσος στον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης βρίσκει χώρο, θα κοπεί και η κατοχή περνάει στους Daltons. Μία επίθεση. Να δούμε αν θα προσπαθήσουν να την εξαντλήσουν οι Daltons. Προκειμένου να μην αφήσουν χρόνο στην Κοάλα. Κουκουλής πάντως πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Θα φτωχεί στο lay-up. Κατοχή για την Κοάλα. Η οποία τώρα έχει 12 δεύτερα. Για να διευρύνει το προβάδισμα που έχει. Μαυρονάς. 6. 5. Πάσε στον Ιωαννίδη με το δεξί. Ο Ιωαννίδης θα πετύχει το καλάθι στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 22-18 σε ένα πολύ ωραίο πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο Eurohoops Dome. Δεύτερο δεκάλεπτο με την κατοχή να είναι για την Κοάλα, η οποία προηγείται με 22-18, όντας εξαιρετικά αποτελεσματική με Ιωαννίδη, Μαυρονά και Χαΐτογλου. Χαΐτογλου τώρα θα βρει το Κωνσταντακάκη, αυτός με πολλά κορμιά θα πετάξει την μπάλα προς τα έξω. Ένα σουτ για δύο, εύστοχο από τον Καραμίτσο. Νέο όμορφο καλάθι μετά από συνεργασία για την Κοάλα, που φτάνει για πρώτη φορά σήμερα στο συν 6. Οι Daltons που βρήκανε τρία εύστοχα τρίποντα με τον Σπίνουλα και τον Πρωτογιάννη. Αλλά έχουμε κάνει αρκετά λάθη όπως αυτό. Μαυρονάς στον εφηδιασμό, πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Τελικά κατοχή παραμένει για την Κοάλα. Για παίζει επιθετική άμυνα, πάει συνέχεια για το κλέψιμο και στο έχει καταφέρει πολλές φορές. Ιωαννίδης, πολύ ωραία πάση στον Κωνσταντακάκη και το φάουλ θα πάρει από τον Σπίνουλα. Σε κάπως άτσαλα πάνω του. Ιωαννίδης προσπαθεί να παίξει με πλάτη, προσποιήσεις, το κόψιμο στα ίσια, εξαιρετικό από τον Σταματογιάννη. Και ο Σπίνουλας τώρα. Κουκουλής, Κανελόπουλος, Ροντογιάννης με ελεύθερο στα σουτάρια 3. Μπάλα στο σίδερο. Εξαιρετικό ρίμπαντο στο Ματογιάννη. Ξανά η μπάλα έξω. Κανελόπουλος προσποιείται. Jump shot. Άστοχο. Δεύτερο εξαιρετικό ρίμπαντο από το Σταματογιάννη. Ποιος θα πάει και στην προσπάθεια. Θα πετύχει ένα απίστευτο καλάθι. Πέφτοντας. Ζήτησε και φάουλ. Δεν δόθηκε κάτι. Πέταξε την μπάλα και αυτή προσδιώθηκε στο καλάθι της Κοάλα. Σουτ για 3 από το Μαυρονά, είναι άστοχο. Χαΐτογλου με φόρα, παίρνει το θετικό rebound, πετυχαίνει και το καλάθι. 26-20.
Διατηρεί το συν 6 Κοάλα. Η οποία σκοράρει με συνέπεια στην επίδεσή της. Οι Daltons θέλουν να εκμεταλλευτούν την υπεροχή τους και στα rebound. Πως τώρα πάντως δεν έχει μετουσιωθεί σε σκορ. Κατοχή είναι για τους Daltons τώρα. Παρά τις όποιες διαμαρτυρίες του Κωνσταντακάκη. Κανελόπουλος, 8 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση η ομάδα του Daltons. Πρωτογιάννης προσποιείται, θα πάρει το φάουλ τώρα από το Χαΐτογλου. Το παιχνίδι που δεν έχει πολλά φάουλ μέχρι στιγμής. Είναι μόλις το δεύτερο η Σκοάλα σε 12 αγωνιστικά λεπτά. Κίνουλας, Κανελόπουλος, μέχρι μέσα θα πετύχει το καλάθι. Με επιμονή σε αυτή τη φάση οι Daltons θα μειώσει στους 4, 26-22. Μαυρονάς με τον Κουκουλή, τον αποφεύγει, τον φλότερ με το δεξί. Περίτεχνη ενέργεια από τον Μαυρονά. Μοιάζουν να έχουν αυτοπεποίθηση στα τελειώματα επέκταση του Κοάλα. Σπίνουλας. Επίσης δύσκολη προσπάθεια, επίσης πολύ όμορφο καλάθι. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ως τώρα από τις δύο ομάδες. Οι Daltons βγάζουν την άμυνα. Ροντογιάννης για τρεις. Καλαθοσίδερο. Καραμίθος είναι εκεί για το rebound. Προσπαθεί να τρέξει, έχουν επιστρέψει τώρα οι Daltons. Καραμίθος με τον Ροντογιάννη μπροστά του. Θα δώσει το Χαΐτογλου, αυτός προσπαθεί να πάρει τα βήματα. Αλλάζει χέρι στον αέρα, αστοχή. Ιωαννίδης δεν μπορεί. Σταματογιάννης, μάχες για το rebound. Σταματογιάννης με δύναμη. Εδώ ο Ροντογιάννης πήγε για πάσα, του βγήκε σούτ. Τελικά μπάλα χτύπησε στο σίδερο και πέστρεψε στην Κοάλα. Αν έμπαινε, θα ήταν το καλάθι, αν όχι του αγώνα, της χρονιάς. Κοάλα βρήκε και πάλι στόχο στη δική της επίθεση και το σκόρε στο 30-24. Σπίνουλας. Πάρε το σούτ για 2. Είναι άστοχο. Σταματογιάννης, επιθετικό rebound. Δεν καταφέρει όμως να τελειώσει εύστοχα την προσπάθεια. Σαντακάκης. Θα βρει τον Ιωαννίδη. Χαΐτογλου είναι ολομόναχη παίκτη της Κοάλα. Χαΐτογλου βέβαια πήδηξε σε λάθος χρόνο. Και αστόχησε. Μια αλλαγή τώρα καθώς είχαμε ένα μικρό τραυματισμό του Κανελόπουλου. Θα περάσει το παρκέ Αχλιόπτας. Το λάθος όμως Μαυρονάς, ακόμα ένα κλέψιμο, ακόμα ένα καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο για την Κοάλα που συνεχίζει μέσα από την άμυνά της να βρίσκει πόντους στην επίθεση. Αλλαγή. Και η διαφορά στους 8, 32-24. Κλειόπτας, καλή άμυνα από τον Καραμίτσο. Σπίρουλας τώρα, θα πάρει το σούτ για 3. Θα αστοχίσει, αμυντικό ριμπάμπ τον Καραμίτσο. Ο οποίος φεύγει στην επίθεση, είναι μόνος του. Θα πάρει το σούτ για 2, θα πετύχει το καλάθι. Τα ποσοστά ευστοχίας της Κοάλα σήμερα είναι πραγματικά απίστευτα. Πρέπει να είναι πάνω από το 70%. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το ότι σουτάρουν ανενόχλητοι τις περισσότερες φορές. Μαυρονάς τώρα σε σετ επίθεση χωρίς να βιάζεται. Ψάχνει τις επιλογές του. Ιωαννίδης από το high post προσποιείται. Η πάσα προς το Χαΐτογλου, ήταν καλή σα σκέψη. Ο Χαΐτογλου όμως δεν την περίμενε.
στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου. Η Κουλής για τρεις, θα αστοχίσει. Νέο θετικό ριμπάντο στο Ματογιάννη, ο οποίος αστοχεί. Με την τρίτη θα πετύχει το καλάθι και έχουμε time out από την Κοάλα που θέλει να πάρει κάποιες ανάσες. Το σκορ 34-26. Επιστροφή στη δράση. Την Κοάλα να έχει καταφέρει να επιβάλλει το ρυθμό της. Κυρίως μέσω της άμυνάς της και των ευθυνδιασμών. Προηγείται με 34-26. Χαΐτογλου με το Σταματογιάννη. Παρεμβάλλει το Κανελόπουλος. 8 δεύτερα ακόμα για την επίθεση της Κοάλα τώρα. Χαΐτογλου θα πάρει το μακρινό δίποντο. Θα αστοχίσει ο Ανίδης το θετικό rebound. Κλεισμένος από 2, προσπαθεί να βρει χώρο. Βγαίνει άμυνα για τους Daltons. Οι οποίοι στο δεύτερο δεκάλεπτο στηρίζονται περισσότερο στα rebound στην επίθεση για τις ανανεώσεις. Αφιλιώτας για 3. Θα αστοχίσει αμυντικό rebound από το Χαΐτογλου και θα κατεβάσει κιόλας. Μαυρονάς. Το φλότερ είναι αδύναμο. Σπίνουλας. Με τον Κωνσταντακάκη. Παίζει καλή άμυνα Κωνσταντακάκης. Κανελόπουλος παίρνει το θετικό rebound. Δεν καταφέρα το μητουσιώσει σε καλάθι. Μαυρονάστρα στην άλλη πλευρά. Σταματάει και θέλει για 2. Είναι άστοχος. Νέος συνδυασμός για τους Daltons. Και αυτή τη φορά Κανελόπουλος θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Μένει να δούμε αν αυτός ο γρήγορος ρυθμός τελικά θα ευνοήσει την Κοάλα ή όχι, καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές για να δώσουν ανάσεις στους παίχτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο επί 40 λεπτά να πηγαίνουν πάνω κάτω. Προς το παρόν πάντως αντέχουν. 34-29. Μαυρονάς ελεύθερος για 2, θα πετύχει το καλάθι. Διαφράνει στους 7. Αφλιόπτας. Παίρνει τα βήματα. Δεν θα αφήσει όμως την μπάλα όπως θα ήθελε προς το καλάθι. Πιεστική άμυνα όμως από τους Daltons αποδίδει. Και ένα εύκολο καλάθι. Μειώνει διαφορά στους 5. 2,5 λεπτά για το ημίχρονο. Μαυρονάς. Χαΐτογλου. Είναι ολομόναχος εκεί. Αλλά θα υποπέσει σε βήματα. Κανελόπουλος για 2 θα αστοχίσει. Νέο θετικό rebound με τον Αχλιόπτα, ο οποίος χάνει την ισορροπία του. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Ιωαννίδης. 3-3 τώρα στον εφηδιασμό. Ιωαννίδης πάει μέχρι μέσα με το δεξί χέρι. Μπάρα ταυλός θα φάνει και έξω. Οι Daltons έχουν ευκαιρία να μειώσουν ακόμη περισσότερο. Σπίνουλας, ο Ντογιάννης, ελεύθερος, θα σουτάρει για 3. Μπάλα στο σίδερο, το rebound είναι από το Χαΐτογλου. Και στο Σαθνά τρέξει, Χαΐτογλου πάει μέχρι μέσα με μεγάλο δεσκελισμό στα βήματα. Δεν κατάφερε όμως να πετύχει το καλάθι. Ο Γιάννης, Πίνουλας, Κανελόπουλος, Αχλιόπτας, καλή συνεργασία τώρα. 3 δευτερόλεπτα, παράβαση. Προώθηκε ο Σταματογιάννης. Ένα και 10 για το ημίχρονο. Μαυρονάς. Βρίσκει τον Ιωαννίδη. Πάσα προς τα πίσω. Κωνσταντακάκης για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Και ο Σπίνουλας θέλει να τρέξει για τους Daltons. Θα βρει το Κανελόπουλο. Ωραία φάση. Ασίστ του Σπίνουλας. Τελείωμα Κανελόπουλος.
Οι δυο τους οδηγούν τους Ντάλτονς σιγά σιγά στην ανατροπή. 36-33. Σαντακάκης. Ψάξει το Χαΐτογλου. Το 50 βήματα. Πάσα εξαιρετική στον Ιωαννίδη. Ακόμα ένα αερό καλάθι από συνεργασία. Τελευταίες επιθέσεις των δύο ομάδων πριν το ημίχρονο. Τρίποδο του Σπίδουλα είναι άστοχο. Σταματογιάννης όμως παίρνει το rebound. Το λάθος τώρα. Μαυρονάς. 13 δεύτερα. Λογικά θα θελήσει να εξαντλήσει το χρόνο η ομάδα της Κοάλα. Μαυρονάς. Ιωαννίδης. Ξανά Μαυρονάς. Για δύο. Απετύχει το καλάθι στο φινάλε του χρόνου. 40-33. Επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο στο Eurohoops Dome. Η Κοάλα έχει χτίσει μια διαφορά 7 πόντων, 40-33 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Δογιάννης για 3 είναι άστοχος. Ο Σταματογιάννης όμως θα πάρει ακόμα ένα θετικό rebound. Πήρε πολλά, ειδικά στη δεύτερη περίοδο. Καμελόπουλος για 2 θα αστοχίσει. Ναι, θετικό rebound και πάλι από το Σταματογιάννη. Καμελόπουλος περιστρέφεται. Ήταν το ψάχνουν το καλάθι. Τελικά. Τρία δευτερόλεπτα και η κατοχή περνάει στην Κοάλα. Η οποία προς το παρόν αντέχει, παρότι χωρίς αλλαγές. Ο Ιωαννίδης θα πάρει ένα θετικό rebound, θα το μητουσιώσει και σε δύο πόντους. Θέλει διαφορά για πρώτη φορά στους 9, 42-53. Ελόπουλος, δύσκολη προσπάθεια. Που περιστροφεί. Χαΐτογλου. Ξανά σε ευθυδιασμό. Ακόμα ένα καλάθι. Κοάλα συνεχίζει να χτυπάει στο transition τους Daltons που έχουν αργές επιστροφές. Και διαφορά για πρώτη φορά στα διψήφια, 44-33. Κότσου, μετά από απαντές προσποιήσεις, θα πετύχει το καλάθι, θα μειώσει. Αυρονάς. Τελέσει άμεσα για 3, θα αστοχίσει. Ιωαννίδης επιθετικό rebound. Δεν θα πετύχει όμως το καλάθι. Πρωτογιάννης. Σπίδουλας περνάει τον Κωνσταντακάκη, παίρνει το φάουλ. Το πρώτο για την τρίτη περίοδο. Θα εκτελέσει για 2, θα αστοχίσει. Θετικό ριμπάν από τον Κότσου. Ούτε αυτός, ο Σταματογιάννης είναι εκεί με το δεξί. Η πολιορκία θα τελειώσει χωρίς καλάθι για τους Daltons, αλλά με καλάθι για την Κοάλα που βγήκε και πάλι στον ευθυνδιασμό με το Χαΐτογλου. Είναι σαν να παίζει άμυνα με αντεπιθέσεις η Κοάλα σε ποδοσφαιρικούς όρους. Είναι οργανωμένη πίσω στην άμυνα, περιμένει τους Daltons και στην πρώτη ευκαιρία τρέχει μπροστά στον ευθυνδιασμό. Τώρα οι Daltons έχουν επιλέξει να παίξουν με ένα πιο ψηλό σχήμα με Σταματογιάννη Κότσου και Ροντογιάννη στο παρκέ, να εκμεταλλευτούν το μέγεθος στο κομμάτι των rebound και στη ρακέτα. Ως τώρα όμως είναι άστοχοι. Σαντακάκης. Θα βρει τον Ιωαννίδη, αυτός με το δεξί θα αστοχίσει. Δεν εκτέλεσε στο χρόνο. Νέα άμυνα από την Κοάλα. 3-1, ξανά ευθυδιασμός. Χαΐτογλου με το δεξί. Θα πετύχει το καλάθι. Ακόμη μια φορά. Διαφορά πάει στους 13 τώρα. Πολύ καλή τακτική της Κοάλα, φαίνεται από την αποδίδει καρπούς. Ροντογιάννης για 3, θα αστοχίσει.
Κότσου δεν μπορεί. Παραμίτσος θα παίξει άμυνα. Ωραία σταυρωτή από τον Μαυρονά. Ακόμα μία εύκολη επίδεση για την Κοάλα στο αμυχτό γήπεδο. Time out ευπεσμένα από τους Daltons. Συνέχεια στο παιχνίδι. Η διαφορά έχει πάει στους 15. Θα δούμε αν οι Daltons θα βρουν λύσεις μετά το time out. Στην καλά οργανωμένη άμυνα της Κοάλα, οι οποίοι κλείνουν όλοι προς τα μέσα να προστατεύσουν τη ρακέτα. Σταματογιάννης, δύο δεύτερα τώρα. Κουκουλής πάει μέχρι μέσα, προλαβαίνει το χρονόμετρο. Όχι. Δεν πρόλαβε τελικά. Καραμίτσος, ολομόναχος από το τρίποντο. Θα αστοχίσει, επιθετικό rebound όμως και καλάθι με το Χαΐτογλου. Είναι λες και όλοι οι παίκτες βρίσκονται στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή για την Κοάλα. Διαφορά έχει φτάσει πλέον τους 17. Η εφόρμηση του Ροντογιάννη δεν έχει αποτέλεσμα. Ιωαννίδης. Σοδακάκης. Σε οργανωμένη επίδεση τώρα η Κοάλα. Μαυρονάς από το high post για 2. Νέο καλάθι. Συνεχίζει και πυροβολία στα μάτια η Κοάλα που έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Και από θέματα ενέργειας, αν λογιστούμε ότι όλοι οι παίκτες παίζουν σε ρί, δεν υπάρχει αλλαγή. Κότσου, Σταματογιάννης από το high post, διστάζει, τελικά θα πετύχει το καλάθι. Μετά από ώρα για τους Daltons, 54-37. Πλέον διαφορά είναι μεγάλη, αλλά υπάρχει αρκετός χρόνος. Ιωαννίδης προσποιείται για τον τρίποντο, πάει μέχρι μέσα, πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια. Έχει μεγάλα προβλήματα στην άμυνα η ομάδα των Daltons. Και στις αποστάσεις και στις περιστροφές. Κουλής παίρνει το κεντρικό διάδρομο και θα ευστοχίσει με τη βοήθεια του ταμπλό. Χαΐτογλου ξεχασμένος. Κάτω από το καλάθι. Για 2. Είναι άστοχος. Μαυρονάς στο θετικό rebound. Προσπαθεί να τρέξει και πάλι. Είναι ο Ιωαννίδης μόνος του. Τώρα θα του δώσει την πάσα. Τη μετατρέπει σε ασίστ ο Ιωαννίδης. Καθώς πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι στον ευνηδιασμό. Η Κοάλα έχει φτάσει στους 60 πόντους. Τρομερή επιθετική συγκομιδή. Και το Γιάννης τώρα από τα 7 μέτρα. Θα αστοχίσει. Μαυρονάς. Τρέχει πάλι στο ευνηδιασμό, το φλόουτερ είναι άστοχος. Ροντογιάννης. Βαλάει την μπάλα, τώρα θα βρει το σπίνουλα. Ξανά πάρα πολύ όμορφα σπίνουλα, βλέπει το Ροντογιάννη. Είναι ξεχασμένος στη ρακέτα. Και θα μειώσει στους 19, 60-41, 3 λεπτά και το τέλος της τρίτης περίοδου. Καραμίτσου για 3. Είναι μέσα. Τρίποντα από τον Καραμίτσο. Συνεχίζουν να έχουν εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας οι παίκτες της Κοάλα. Σταματογιάννης, Κότσου. Θα πάρει το φάουλ. Και τώρα θα έχουμε time out. Θα πάρουν οι παίκτες μερικές ανάσες. Ούτε από τις βολές δεν φαίνεται να βρίσκει λύση στο σκοράρισμα η ομάδα των Daltons. Τώρα πετύχει τη μία βολή, θα μειώσει στους 21, 63-42. Η Κοάλα έχει καταφέρει αυτή μια μεγάλη διαφορά. Καραμίτσος. Την επιστρέψει τώρα η Daltons. Θα βρει όμως τον διάδρομο Καραμίτσος με το αριστερό. Θα τελειώσει τη φάση εξαιρετικά. Πήρε τα βήματα του Ροντογιάννη.
Τρομερό παιχνίδι από όλη την ομάδα, την πεντάδα της Κοάλα. Σε άμυνα και επίθεση έχουν καταθέσει απίστευτη ενέργεια. Ακόμα ένα ζευγάρι βολών τώρα. Τη φορά ο Κανελόπουλος είναι που στέκεται στη γραμμή για να εκτελέσει. Μία στις δύο και πάλι. Μαυρονάς με το κουκουλί, τα δύο εφτάρια. Μαυρονάς, καλή άμυνα από τον Κότσου. Του κλείνει το οπτικό πεδίο. Χαΐτογλου, Ιωαννίδης, προσπίσει με το δεξί. Ακόμα ένα πανέμορφο τελείωμα από τον Ιωαννίδη μέσα στη ρακέτα. Και διαφορά στους 24. Κανελόπουλος για 3. Θα στοχίσει ο Κουκουλής, είναι σωστή θέση να πάρει το rebound. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μαυρονάς το rebound, τρέχει στον εφηδιασμό, τον κυνηγά ο Κανελόπουλος. Με το δεξί ο Μαυρονάς θα πετύχει όμως το καλάθι σε ακόμα έναν εφηδιασμό. Το πλάνο είναι καλό και συνεχίζει και αποδίδει για την Κοάλα. Όσο έχει ενέργεια, δεν έχει να φοβάται κάτι από το απόψινο παιχνίδι. Κότσου. Καταφέρει να συγκρατήσει η μπάλα, Ροδογιάννης, ένα μακρινό σουτ. Χωρίς τύχη. Ενώ διανύουμε πλέον το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Διαφορά είναι στα μεγαλύτερα της επίπεδα. Στα 9.43. Ροδογιάννης. Ωραία ενέργεια. Το τελείωμα όχι, εξίσου καλό. Χαΐτογλου, δεν υπάρχει κανείς να τον κόψει. Θα φτάσει μέχρι το lay-up. Ένα παράδοξο είναι ότι οι Daltons δεν έχουν κάνει ούτε ένα φάουλ σε αυτή την περίοδο. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα φάουλ να κόψουν κάποιον από τους εφηδιασμούς. Τώρα έχουν ακόμα 15 δεύτερα για να εκδηλώσουν επίθεση. Ροδογιάννης. Για να δούμε αν μπορεί να πετύχει ένα καλάθι να μειώσει κάπως τη διαφορά. Οι Daltons πριν μπούμε στην τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Κανελόπουλος με το Χαΐτογλου μπροστά του. Θα να πάει στο ασθενή ενός, με στη ρακέτα, πάσα έξω. Ροδογιάννης, Πίνουλας, στη λήξη του χρόνου, θα μετρήσει το καλάθι. Προλαβαίνει το χρονόμετρο, διαμορφώνει το 71-46. Επιστροφή στο παρκέ. Η υπερπροσπάθεια της Κοάλα, η οποία παίζει με μία πεντάδα όλο το παιχνίδι, και αυτή η μία πεντάδα έχει καταφέρει να κάνει θαύματα, καθώς έχει σκοράρει 71 πόντους σε 3 δεκάλεπτα. Έχει ρίξει το καναβάτσο της Daltons, χτυπώντας αλίπητα στους εφηδιασμούς. Οι Daltons έχουν πολύ αργές περιστροφές και επιστροφές και το έχουμε πληρώσει ως τώρα. Μένει ακόμα όμως ένα δεκάλεπτο, να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Με διαφορά στους 25. Μαυρονάς θα στοχίσει, ο Καραμίτσος είναι και το θετικό rebound, απετύχει και το καλάθι. Ως τώρα η ταχύτητα υπερισχύει του μεγέθους σε αυτή την άτυπη μονομαχία μεταξύ των δύο στυλ παιχνιδιού των δύο ομάδων. Χαΐτογλου στον εφηδιασμό, θα πάρει το φάουλ και δύο βολές.
ευστοχίσει στην πρώτη βολή ο Χαϊτογλου. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη. Αχλιόπτα σε μια διείσδυση, θα πετύχει το καλάθι. Μαυρονάς. Ιωαννίδης, εξαιρετική ενέργεια, θα στοχίσει όμως. Εξαιρετικό rebound και νέα ευκαιρία επίθεσης για την Κοάλα. Με το Μαυρονά. Θα βρει τον Καραμίτσο, αυτός εκτελέσει για τρεις. Ο Λομόναχος θα πετύχει τον τρίποντο, το οποίο πανηγυρίζεται έξαλλα από τους παίκτες της Κοάλα, που έχουν ήδη επιστρέψει στην άμυνά τους και περιμένουν τους Daltons. 77-48 με τη διαφορά στους 29 πλέον πόντους. Σπίνουλας. Αμακρινό δίποντο. Είναι άστοχο. Κανελόπουλος. Θα γίνει το λάθος ο Κωνσταντακάκης. Θα βρει τον Ιωαννίδη. Πάσα για το Χαϊτογλου. Κατοχή για την Κοάλα. Καραμίτσος για τρεις. Είναι άστοχος. Το ριμπάουντ από τον Ιωαννίδη. Ο οποίος με τα αριστερό θα πετύχει το καλάθι. Για πρώτη φορά η διαφορά πάνω από τους 30. 79-48. Σε ένα πραγματικά τέλειο παιχνίδι για την Κοάλα. Ροδογιάννης θα πετύχει το καλάθι. Μαυρονάς, δομική ενέργεια. Είναι άστοχος, Κανελόπουλος τώρα. Παίζει με πλάτη, αστοχή. Άστοχος είναι και ο Αχλιόπτας. Και τώρα ο Μαυρονάς τρέχει μπροστά. 3-2 τώρα. Ιωαννίδης Χαϊτογλου, εξαιρετική συνεργασία ακόμη μια φορά. Δεν μπορούν να μαρκάρουν τους ταχύτατους παίκτες της Κοάλα οι Daltons. Μαυρονάς τώρα. Χαϊτογλου βρίσκει διάδρομο. Ασίστ τον Ιωαννίδη. Ακόμα ένα καλάθι. Για το 83-50. Αχλιόπτας για τρεις. Θα πετύχει το τρίποντο. Ένα μεγάλο καλάθι για τους Daltons. Η διαφορά βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορέσει να κατευθύνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Για στους 30 πόντους. Μαυρονάς. Ιωαννίδης. Περίτεχνη ενέργεια. Καταφέρνει με το δεξί χέρι. Στέκεται στον αέρα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη για την Κοάλα και αυτό φαίνεται σε κάθε ενέργεια των παικτών της. Σπίδουλας έχει χώρο, θα διστάσει για το σουτ. Αχλιόπτας για τρεις. Νέο τρίποντο. Time out. Με τη διαφορά στους 29. Συνέχεια στο παιχνίδι. 5 λεπτά ακόμα. Η Κοάλα να έχει εξασφαλίσει την νίκη. Και να δούμε τι μπορεί να αλλάξει όσον αφορά τη διάσταση του σκορ. Ένα φάουλ τώρα που θα πάρει ο Χαϊτογλου. Θα τα φοράει απ' έξω. Έχει γίνει πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του για τον drive. Μαυρονάς. Πάσε στο Κωνσταντακάκη. Πώς θα πάρει το σούτ από μακριά. Είναι χαμηλό.
εδώ θα στοχίσει, ο Καραμίτσας προλαβαίνει, όχι. Κόψου. Θα βρει εξαιρετικά το Σταματόγιαννη. Και θα βρει το καλάθι. Αβδονάς, καλή άμυνα από τον Αθλιόπτα. Πώς θα κάνει και την κουτιά, αλλά δεν θα καταφέρει να προσπάσει την μπάλα. Χαΐτογλου, κλείνεται. Κωνσταντακάκης, τη διείσδυση. Θα στοχίσει στον drive. Ο Ιωαννίδης θα πάρει το rebound και θα πετύχει ακόμα ένα μεγάλο καλάθι. Ανάμεσα σε τρεις. Χαΐτογλου θα κλέψει. Σοντακάκης. Μίτσος. Χαΐτογλου από την κορυφή θα σουτάρει για τρεις. Θα πετύχει τρίποντο Χαΐτογλου. Και νέο time out από τους Daltons. Τη στιγμή που η Κοάλα φτάνει τους 90 πόντους. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από το τέλος, η Κοάλα όχι μόνο κατάφερε να παίξει όλο το παιχνίδι με 5 παίκτες, αλλά έχει καταφέρει να σκοράρει 90 πόντους, να σπάσει το προσωπικό της ρεκόρ σκοραρίσματος και ένα από τα υψηλότερα στη διοργάνωση. Οι Daltons είναι φανερό ότι πλέον δεν κυνηγάνε τόσο το παιχνίδι. Από το τρίτο δεκάλεπτο και ύστερα, όταν η διαφορά έφτασε ψηλά επίπεδα, η αδυναμία στο να μαρκάρουν και να επιστρέψουν γρήγορα στήχησε. Μεταφορά μπάλας τώρα. Γιάννης, τελέσει για δύο, θα στοχίσει. Το rebound είναι για την Κοάλα. Μάχες, μια κουτιά από τον Αθλιόπτα. Μαυρονάς από τα δεξιά. Καραμίτσος θα πάρει το σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Πρωτογιάννης. Πάει μέχρι τέλους. Θα στοχίσει όμως. Χαΐτογλου, ωραία πάση στον Κωνσταντακάκη, αυτός θα αστοχίσει για δύο, θα πάρει όμως το θετικό rebound. Καραμίτσος για τρεις, είναι μέσα. Είναι 95-58. Σπίνδυλας από μακριά, θα πετύχει και αυτός ένα τρίποντο. Το τρίτο του προσωπικό σήμερα, δεν κάνω λάθος. Στο τελευταίο πλέον λεπτό. Μαυρονάς, κλέβοντας τον πιέζει. Μαυρονάς περνάει, θα πάρει το φάουλ. Στην προσπάθειά του για drive. Πάει στην γραμμή, έχει τελειώσει δύο βολές. Μία στις δύο από τον Μαυρονά. Με Κοάλα πλέον παλεύει. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να φτάσει στο ορόσημο των 100 πόντων. Κουκουλής είναι άστοχος. Σαντακάκης θα πάρει ένα σούτ.
9,5. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί με μια τεράστια νίκη για την Κοάλα με 96-61. Θρίαμβος για την Κοάλα απέναντι στους Daltons.